Είναι σε πολύ καλή θέση ο Σαμπουντζής, κάνει το σούτ την μπάλα στη δοκό. Ο Σαβεύσκι πλασαριστά, η κεφαλιά από τον Μανολά. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ, πάλι αρκετά μακριά, αλλά σε καλή θέση. Με πάσα ο Σαβεύσκι, Μανολά στην κεφαλιά. Ο Κωστής προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, τελικά διώχνει την τελευταία στιγμή στην προσπάθεια που έγινε ο τερματοφύλακας. Οι διαμαρτυρίες των παικτών της ΑΕΚ ότι υπήρξε σκόπιμο γύρισμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει προσπάθεια απόκρουσης, δεν θεωρείται σκόπιμο γύρισμα. Υπάρχει μεγάλη ένταση στο μαρκάρισμα που έγινε νωρίτερα πάνω στον Κετσπάγια από τον αμυνόμενο του Άρη με τα δύο πόδια. Οι παίκτες της ΑΕΚ αλλά κυρίως ο Πάγκος έχουν εκμανεί από την παθητική αυτή στάση του διαιτητή. Διαμαρτύρονται έντονα και βλέπετε αυτή τη στιγμή κάποια πλάνα από την ένταση που υπάρχει στο παιχνίδι και τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Κοπιτσής, μια σέντρα. Ο Δημητριάδης προσπαθεί να κάνει την κεφαλιά με τον Κωνσταντινίδη και ο διαιτητής χρεώνει πέναλτι, καταλογίζει πέναλτι, χρεώνοντας τον αμυντικό του Άρη ότι έσπρωξε τον αντίπαλό του στον αέρα. Ο Σαβεύσκι ξεκινάει, σουτάρει μπάλα στα δίχτυα, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Κερδίζει την μπάλα ο Μαυρογεννίδης, ο διαιτητής αφήνει τη φάση κανονικά, Μιλόγεβιτς και Παπαδόπουλος διεκδικούν, ο Μιλόγεβιτς έξω από την περιοχή, συγκρούεται με τον Ατματσίδη. Οι παίκτες του Άρη ξεκινάνε τώρα να πέφτουν πάνω στο διαιτητή, ζητώντας τι, δεν υπήρχε πιθανότατα ούτε φάουλ. Και κίτρινη κάρτα, και είναι κόκκινη κάρτα στον Κωνσταντινίδη. Στο φάουλ ο Ιβάνη κεφαλιά και το 1-1 από τον Μιλόγεβιτς ή τον Κολτσίδα. Θα πρέπει να δούμε τους παίκτες του Άρη που πανηγυρίζουν αυτό το 1-1 με την πολύ ωραία κεφαλιά που έκανε στο ο Μιλόγεβιτς στο 60 λεπτό του παιχνιδιού. Κετσπάγια που φεύγει, κάνει το σούτ με το αριστερό και σε κόρνερ διώχνει ο Καρκαμάνης. Μια καλή απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Άρη. 70 λεπτό, πάλι ο Σαβεύσκι με τον Κετσπάγια. Του στρώνει την μπάλα του Γεωργιανού, κάνει το σούτ με δύναμη, μπάλα κοντράρι. Ο Μανολάς δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, μπάλα είναι στον Κωστή. Η σέντρα σε ένα σημείο που βγαίνει μπάλα στα πόδια του Μανολά. Δημητριάδης μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, σπρώχνεται. Υπάρχει μια φάση η οποία θα πρέπει βέβαια να μπορεί κανείς να τη δει σε replay για να δει αν τραβήχτηκε ο Δημητριάδης από κάποιον αντίπαλό του. Η μπάλα είναι στα πόδια του Κετσπάγια. Προσπαθεί να γυρίσει, θα κάνει το σουτ. Κάνει το σουτ και η μπάλα περνάει λίγο έξω από το τέρμα του Καρκαμάνη. Σαβεύσκι. Μια σέντρα, η κεφαλιά από τον Κωστή και ένα καταπληκτικό γκολ. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Μπορμπόκη. Ναι, από τον νεοεισελθόντα Μπορμπόκη. Με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά, καθώς πετάχτηκε στη σέντρα που έγινε από τον Σαβεύσκι. Ο Τσάρτας αυτός ο οποίος βγάζει τον Κετσπάγια, ο οποίος έφυγε πολύ ωραία κρυφά από πίσω, πλασάρει αυτός και η μπάλα είναι out. Η ΑΕΚ χάνει μια εκπληκτική ευκαιρία. Ο Μανολάς έρχεται με δύναμη να την κερδίσει. Τσάρτας, Μπορμπόκης γρήγορα φεύγει. Αυτή τη φορά ο Κωστής είναι σε καλή θέση. Κάνει το 3-1. Ο Κωστής αυτή τη φορά δεν αστοχεί στο πλασάρισμα όπως ο Κετσπάγια πριν από λίγο. Σε αυτό το γρήγορο συνδυασμό μετά την κεφαλιά του Μανολά, ο Τσάρτας έβγαλε την μπάλα στον Μπορμπόκη, έβγαλε αυτό στον Κωστή που έφυγε πολύ γρήγορα και πλάσαρε στην κατάλληλη στιγμή τον Καρκαμάνη για το 3-1, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Κόκκινη κάρτα στον Βλάχο για αυτό το επικίνδυνο μαρκάρισμα στο Λόντσαρ.